Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του χώρου, ο οποίος μεταφέρεται στο χώρο του λιμανιού. Η έκθεση θα είναι στεγασμένη, λειτουργώντας σε ημερήσια βάση και θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Θα είναι χωρητικότητας έως και 300 συμμετοχόντων, ενώ σε ό,τι αφορά το κόστος για τις επιχειρήσεις θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στην μικρή και μεσαία επιχείρηση, η οποία βιώνει περισσότερο τη συνέπεια τη οικονομική κρίση, να προβάλλει τα προϊόντα της. Όπως γνωρίζετε, το 2015 η έκθεση τότε τοπικών προϊόντων, όπως και λέγονταν, δεν διοργανώθηκε για λόγους έκτακτος. Οι λόγοι αυτοί ήταν τα capital controls και οι εξελίξεις που όλοι ζήσαμε από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν, πιστοί στις δεσμεύσεις μας, είχαμε βγάλει τότε και ένα κοινό ανακοινωθέν ο Εμπορικός Βιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, το Επιμελητήριο Τροκανανίας και ο Δήμος, ότι η έκθεση αυτή θα ενισχυθεί και θα διοργανωθεί το 2016. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε την διοργάνωση της έκθεσης, της αναπτυξιακής έκθεσης πλέον υπηρεσιών και προϊόντων του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τον Ιούλιο στις 8 με 11 Ιουλίου, Παρασκευή έως και Δευτέρα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει, θα χωριστεί σε τρεις τομείς τις υπηρεσίες των προϊόντων τοπικών, προϊόντων όχι μόνο του Δήμου Μεσολογγίου, θα καταλάβετε στη συνέχεια, και λοιπόν, όπου εκεί μπορούν να εκτεθούν από αγροτικά μηχανήματα έως ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο λιμένα Μεσολογγίου, στο αναβαθμισμένο λιμάνι Μεσολογγίου, θα είναι στο μήκος της και χωρητικότητας 200 εκθετών και θα είναι όλοι με την καλύτερη, αν θέλετε, οργάνωση και για την μέρα και για το βράδυ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι θα είναι σκεπασμένοι, θα είναι κλειστοί και θα υπάρχουν τρεις υποχρεωτικοί διάδρομοι όπου θα υπάρχει πορεία που θα μπορούν όλοι να επισκεφθούν όλα τα περίπτερα και όχι μόνο η ίδια είσοδος και η ίδια έξοδος. Θα υπάρχει διαφορετική είσοδος, διαφορετική έξοδος. Ιδιαίτερη αναφορά στη συνέντευξη τύπου έγινε στη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των όμορων δήμων Αγρινίου και Ναυπακτίας. Όπως όλοι γνωρίζετε, το Επιμελητήριο Τροκαρδανίας ήταν από την πρώτη χρονιά της έκθεσης παρών, στήριξε την έκθεση και βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, την περσινή χρονιά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να διοργανώσουμε την έκθεση λόγω του Capital Controls και επανερχόμαστε φέτος, όπως αντιλαμβάνεστε, με ένα καινούριο σχήμα, ιδιαίτερα σημαντικό και θα μπορούσα να πω και εντυπωσιακό, γιατί πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση του νομού συνεργάζεται, οι μεγάλες πόλεις του νομού μας, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Σημαντικό σε μια κοινωνία να μπορεί και να έχει τη δυνατότητα να βοηθάει την προώθηση των προϊόντων της. Μια τέτοια πρωτοβουλία παίρνει ο Δήμος Μεσολογγίου να μπορέσει να βοηθήσει τη διάθεση και τη διαφήμιση των τοπικών προϊόντων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια της έκθεσης υπηρεσιών και προϊόντων. Εμείς σαν όμορος Δήμος θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ώστε η λειτουργία αυτή της έκθεσης να είναι αρίστη και να επιτύχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ο Δήμος Αγρινίου, στο κάλεσμα του Δημάρχου Μεσολογγίου, θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την έκθεση αυτή, γιατί πιστεύουμε στην αναπτυξιακή προοπτική, τόσο να αναδειχτούν τα προϊόντα του νομού, όσο να αναδειχτεί και όλη η περιοχή. Με μεγάλη χαρά ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του Δήμου Μεσολογγίου, της Ιεράς Πόλης, ως ετολική αναπτυξιακή να συμμετάσχουμε στην έκθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Ο νομός μας είναι ένας νομός που έχει τεράστιες δυνατότητες και στην πρωτογενή παραγωγή αλλά και στη μεταποίηση και στην καινοτομία και αυτά θα πρέπει να εμφανιστούν, να βγουν προς τα έξω, να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Εμείς ως ετολική αναπτυξιακή έχουμε στηρίξει την περιοχή Μεσολογγίου με τα προγράμματα LEADER και θα το στηρίζουμε και θα συμμετέχουμε και με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από τα LEADER στην έκθεση για να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για την περιοχή μας.
Και εμείς, σαν Εμπορευματικός Σύλλογος Μεσολογγίου, είμαστε από τους πρώτους διοργανωτές της πρώτης έκθεσης τοπικών προϊόντων, όταν ξεκίνησε στο Μεσολόγγι. Και από τότε μέχρι τώρα έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς συνεχίζουμε και στηρίζουμε αυτή την έκθεση. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Και σήμερα κάνω ένα κάλεσμα σε όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο μυαλό τους την ανάπτυξη και την εξωστροφή πολιτική, να έρθουν και να συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση.